Ωραία, τις επιχείρησεις, θέλω να σας κάνω κάποιες παρατηρήσεις ή κάποιες προτάσεις. Παρατήρησα στην Γιάντια ότι η επιχείρηση τα τελευταία 4 χρόνια έχει προμηθευτεί με αρκετούς, φαντάζομαι, σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εννοείται με όλα τα παρελκόμενα και όλα τα συναφή. Παρατηρώ όμως το κωδικό 199 ότι η τεχνική υποστήριξη έχει ανεβεί. Για ποιο λόγο? Τη στιγμή που υπάρχουν όλα σύγχρονα ή καινούργια, αφού ή δεν είχε ή τα αγοράσαμε όλα καινούργια και τα αναπαλαιώσαμε ή ό,τι κάναμε. Για ποιο λόγο δίνουν τόσα χρήματα? Δείτε το λίγο. Πόσα χρήματα? Ήταν 6, 7, 17, τώρα πήγε 10.077. Τη στιγμή που οι υπολογιστές πετάνε, φαντάζομαι. Όχι, τύπου δεν καταλάβατε τι είναι. Πέστε την εκδοχή. Είναι τα μεγιστικά προγράμματα που έχουν να προβάλλει τα μεγιστικά προγράμματα. Τα οποία κάνουν μια χρήση. Το ένα είναι το εμπορικό που παρακολουθεί με εισιτήρια, το άλλο είναι το λογιστικό, μισθοδοσία. Έχουμε το πρόγραμμα για το τις οποίες που είναι για τα εντάλματα, συν και η συντήρηση της ιστοσελίδας με ένα σχόλιο. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να πω ότι παράλληλα, άμα θέλουμε να στηρίξουμε τον τουρισμό, θα έπρεπε εσείς σαν επιχείρηση να βοηθάτε και άλλα χωριά. Π.χ. γίνονται τα Βρωμάκια, μια εκδήλωση η οποία πλέον είναι πανελληνίας εμπέλειας. Έρχονται 100 και πλέον αθλητές της Καλυξίπτου Πλαγιάς Παραπέντε, μαζί με τους συνοδούς τους, όλοι μένουν στο Λουτράκι, όλοι εκεί κοιμούνται, διαμένουν, ξοδεύουν, αφήνουν χρήματα. Δεν είδα την επιχείρηση μια φορά. Εγώ δεν είδα έτοιμα. Μπορείστε. Έτοιμα δεν είδα. Τότε πώς ήρθε το Μισό Δημοτικό Συμβούλιο στο Εγγένειο? Έτοιμα. Δεν είδα έτοιμα από εσάς γιατί. Αυτό προφορικά γίνεται, έτσι εκπαιδευτείς. Ούτε μπλουζάκια είδαμε, ούτε αναμνηστικά, ούτε ένα σακουλάκι. Τα πέτησε τα μπλουζάκια, γιατί έκαναν έτοιμα και μας ζήτησαν. Στα πλαίσια της προβολής, εγώ δεν είδα πως σας έκαναν έτοιμα. Θα τα φτάσει τα. Κάντε μου πολιτική αυτό το κουμπί. Όχι, δεν κάνω πολιτική, κύριε Βέλλο, απλά εσείς... Σε μένα τέτοια πολιτική δεν κάνετε. Εάν τα κάνετε έτοιμα, τότε συζητά. Εγώ νομίζω ότι είχατε μιλήσει με συνεργάτες σας εκεί που μιλάσατε τώρα. Με κανένα. Ναι. Έτοιμα χρειάζεται από το φορέα. Όπως κάνει έτοιμα ο Σύλλογος Τάδε, όπως κάνει έτοιμα ο Τάδε. Ωραία. Θα κάνουμε έτοιμα τον χρόνο να δούμε πόσο θα μας στηρίξετε. Τέλος πάντων, αυτοί οι 100 που έρχονται και πλέον κάνουν διαφήμιση. Διαφήμιση η οποία γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Γιατί εκτός από δύο αθλητές σε Δεσέως, όλοι οι άλλοι είναι από όλη την Ελλάδα. Δεν διαφωνεί. Ωραία. Καλό θα ήταν αυτή τη διαφήμιση όμως που την κάνουν αυτοί από στόμα στόμα, αυτή είναι η σημαντική, να μην ξοδεύουμε άσκοπα χρήματα σε τοπική διαφήμιση. Γιατί θεωρώ ότι τα 11-12 χιλιάρικα πόσα δίνονται σε τοπικά site είναι υπερβολικά. Καλύτερα να δώσετε σε πανελλήνια site, εμβέλεια site, τα οποία θα μας διαφημίσουν πιο πολύ, ακόμα περισσότερο, και όχι σε τοπικά. Ποιος από την Αθήνα θα μπει στο αλμοπία.gr, λέω εδώ τώρα, ένα site που είναι. Θα ήθελα επίσης να σου προτείνω κάτι. Μετά τον εφημιασμό που έχουμε από την κυβέρνηση για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, να μην βλέπουμε παντού κατεπίπουσες και εποχικές ανάγκες. Να γίνονται πρόσληψη όσων ατόμων χρειάζονται στη δουλειά, έτσι ώστε να προστατευτεί η επιχείρηση. Να μην γίνει η επιχείρηση ρουσφετολογική επιχείρηση. Γιατί αν θέλουμε όντως να την κρατήσουμε για να την πάμε μπροστά, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το διατηρήσετε εσείς. Ήδη είδα ότι είχαμε μια αύξηση προσλήψεων, γύρω στα 30 κάτι, πόσο άτομα είναι καλά. Το λέει νομίζω και αυτό. Αυξήθηκαν οι θέσεις ελέγχου, καταλαβαίνετε. Να αυξάνουμε συνεχώς θέσεις ελέγχου. Δηλαδή, βάζουμε, κάνουμε καινούριο καταράκτη. Θα μπουν τώρα τα εισιτήρια, θα μπουν νέοι άνθρωποι που θα πάρουν και χρήματα. Κύριε Δήμαρχε. Βγαίνουν χρήματα. Ωραία. Μία συμβολή σας. Να μα φαίνεται. Τι λέτε σε αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν πέφτει. Εσεί τα βλέπετε από τη μεριά σα, εγώ δεν πέφτω. Επίσης, θέλω να ρωτήσω λίγο. Έχετε ψηφίσει μία πίστοση 15.000 ευρώ για δύο θαλάμους. Για δύο? Θαλάμους, ξύλινους, θαλάμους. Είπα, τι θα είναι? Είπα, καλά είναι να διαβάζετε καλύτερα αυτά που βλέπετε. Είναι αυτό που είπα, ο βοηθητικός χώρος αποδητηρίο. Πού θα πιάσουμε? Ρωτάω για να μάθουμε. Είναι στην Τάκη, στην Βουλία, την από κάτω. Θα πει εκεί λοιπόν για να υπάρχει μια πολύ καλύτερη υποδομή, ώστε να μην αφήνουν τα ρούχα τους όπου να είναι, πεταμένα σε καρέκλες. Τώρα μιλάμε για την πισίνα πάνω από τη μεγάλη νοσοκομεία. Για τη μεγάλη. Μάλιστα. Θα δείτε μια πολύ καλή υποδομή, όπου θα μπορούν οι επισκέπτες μας να μπαίνουν μέσα, να αφήνουν τα ρούχα λάκια τους
να κλειδώνω τα πράγματα. Θεωρώ το ποσό ότι είναι λίγο υπερβολικό, γι' αυτό και το αναφέρω. Δεν λέω ότι δεν θα είναι χρήσιμο ή για του τουρίστε και αυτά. Αυτέ ήταν τρει τέσσερι. Θα έρθουμε, ναι. Μέσα. Ευχαριστώ. Κύριε Βαγγέλη.